Μαγκές. Λοιπόν, τι ήταν, Ρετάκη. Αυτό. Όλοι μοιακός! Όλοι μοιακός! Λοιπόν, ακούστε κάτι. Επειδή αλλιώς μου ξεκινάει. Επειδή αυτός έλειπε, ο Βιερίνια. Έτσι πάμε να ξεκινήσουμε. Να πάω δύο λόγια. Α, θα πω πιάσεις στα λεφτά. Ας, έχω και λεφτά. Έχουμε ρούβλια, έχουμε. Α, μπράβο. Λοιπόν, επειδή αυτός δεν ξέρει τι γινόταν τόσα χρόνια στην Ελλάδα, πήγε τα οικονόμηση και θα κάνει διακοπές τώρα στη Θεσσαλονίκη. Για να παίξει μπάλα. Λοιπόν, πέρυσι βλάκα Βιερίνια, ο ΠΑΟΚ πήρε τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό έτσι. Βλάκα Βιερίνια, έτσι πήρε τον Παναθηναϊκό. Έτσι δεν είναι εκεί. Γιατί δεν το ξέρει δηλαδή ο Βιερίνια. Δεν το ξέρει, αφού ήταν η Γερμανία. Ρε, ό,τι κάνει όλος ο ΠΑΟΚ που κάνει το παγόνι, κάνει και Βιερίνια. Μπράβο, ωραία. Έτσι, ό,τι ναι, ξέρει. Δηλαδή, τον είχανε, μπάς και τον είχαν στο Auschwitz. Στη Γερμανία είναι το Auschwitz. Που διάλογο, τον Ταχάου. Τι μου μπέρδεψε. Ρε, μπας τον είχαν εκεί σου λέω, στο φούρνο μέσα και δεν έπαιρνε χαμπάρι. Ακιάσα, με καταλαβαίνει ο κόσμος, άσε. Ρε, Βιερίνια, μπασίσουσα στο Auschwitz. Πάλι κατ' και σε είχαν στο φούρνο για ψήσιμο και δεν πήρες χαμπάρι, τι έκανε ο ΠΑΟΚ πέρσι με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει δεδικασμένο, βλάκα, Βιερίνια. Αλλά σε πάω και πιο παλιά, τότε που έπαιζες πριν πας στη Γερμανία. Κατοχή έβαλε. Πριν πας στη Γερμανία. Λοιπόν. Και Βιερίνια, πάμε εδώ να το πούμε. Ένα λεπτό. Πάμε για το βιογραφικό του Βιερίνια. Πάμε να πούμε το βιογραφικό του Βιερίνια, μωρέ. Έλα. Καλή τσαπού. Πότε γεννήθηκε, άμπραβο. Εντάξει είμαστε. Αυτά που κάνατε πέρυσι. Και να δημιουργηθεί και ο Ολυμπιακός άλλους 6 βαθμούς που θέλατε. Όσους σας λείπαν. Το ξέρω εγώ που λοιπόν, πήγατε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αφήνω τώρα το λόγο στον Άκη. Όχι, με κόμπλα, έτσι όπως το λέμε. Όχι, με χαρά. Μια χαρά σου δίνω το βήμα. Ευχαριστώ. Εντάξει είμαστε. Τι διαβολεμένο κέφι. Λοιπόν, μπουγάτσαμε ρολό. Από πού το έχουμε αυτό το κέφι, άκουσα να δείτε τι έχει γίνει. Μπουγάτσαμε ρολό, ε. Α, μαζί στο... είδα και στα ρολά κοτόπουλα και τα ρολά. Πετάω τα τέτοια εκεί, τους τίτλους. Ο τρέιλερ. Λοιπόν, τίποτα. Εμείς τόσα χρόνια καθόμαστε και συνεννούμε να γίνονται τα παιχνίδια σε αυτό το μπουρδέλο το γήπεδό σας. Που πρέπει να κλείσει για πάντα. Εντάξει, άσε τις ποινές τώρα. Να μιλήσουμε να δούμε τι γιατί δεν λέω και τίποτα που δεν πρέπει να γίνει. Λοιπόν, δεν έχετε παρουσιάσει τίποτα άλλο. Δηλαδή η Τούμπα είναι συνυφασμένη με ρήψεις αντικειμένων
Στυλό, Μπετόβεργες, Μαλαματίνες. Μπάλα δεν έχουμε δει έτσι. Από τότε, από τον Τερζανίδη και τέτοια τότε που λέγατε, μπορεί ο Τάκης, τα θυμάται κιόλας. Και τότε υπήρχε τρομοκρατία. Α, μου τα έχουν πει, παίξω. Ναι, ρε παιδί μου, είχαν και λίγο ομάδα. Κάτι είχαν να παρουσιάσουν. Τα κούρια είχαν. Πέντε και πάλι. Άμα είχαν, θα πέρανε κανένα πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι. Και αυτά τα πρώτα Ολυμπιακό είχαν να παρουσιάσουν. Τέλος πάντων. Τα πέρανε κανένα πρωτάθλημα και τότε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακό. Πώς το μιλάει. Ο Ολυμπιακό. Έχει τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια με έχει συνενέσει να διεξαχθούν τα παιχνίδια. Έχουμε φύγει, όχι έχουμε φύγει, έχουν γίνει επεισόδια, ήταν να διακοπεί ο αγώνας, ξαναμπαίνουμε, μας παρακαλάγατε, ξαναμπαίναμε, έτσι αυτό δεν κάνατε. Παρακαλάγατε. Δεν κάνατε τίποτα άλλο, παρακαλάγατε, λέτε ρε παιδιά, στο, άντε για το καλό του ποδοσφαίρου και άντε για το καλό του ποδοσφαίρου και άντε να μην τιμωρηθείτε. Και τι ήταν το αποτέλεσμα, κάθε χρόνο και χειρότερα. Ούτε καμία μεταμέλεια, έτσι. Καμία. Ποτέ δεν αναλογιστήκατε, ας πούμε, τις ευθύνες σας ή καμία σοβαρότητα. Ίσα-ίσα που παίρνατε και αέρα περισσότερο και κάνατε την κάθε χρονιά και περισσότερα έσχη και περισσότερες πουστιές, βρίσκοντας και τις καλύψεις σας τώρα που έχετε αναβωνιαστεί με τις κυβερνήσεις και με αυτά έτσι που είσαστε τακτοποιημένοι. Παντρεμένοι. Έτσι, λοιπόν. Αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Το κάνατε χθες. Ήτανε το... Και... Α, να πω και κάτι άλλο. Εμείς είμαστε πάντα να παίζετε το ποδόσφαιρο. Όχι να παίζετε το ποδόσφαιρο, αλλά να γίνονται τα παιχνίδια μέσω αγωνιστικού σχόλου. Μα το πες πριν, γι' αυτό και δεχόμασταν παρόλο... Γι' αυτό και δεχόμασταν. Δηλαδή αυτό... Αλλά εδώ φτάσαμε στο σημείο να μας δείτε να περνιόμαστε και για μαζογιστές. Και να χρεώνουμε εμείς τη διοίκησή μας με τα αίσια αυτά που γίνονται κάθε χρονιά και να λέμε τι έγινε, ρε τόσο καλοσύνη, ρε τόσο καλοσύνη και σε ποιους, στους ασέβαστους, σε ποιους, έτσι. Και το αποκορύφωμα ήταν η πουστιά που κάνατε, μπορεί να την κάνετε στον Παναθηναϊκό, δηλαδή όπου και να την κάνατε, η πουστιά είναι πάντα πουστιά, έτσι, αυτή που κάνατε πέρυσι, έτσι. Και τι είπε όλη η φιλαθλή κοινή γνώμη, αυτή που δεν υπάρχει κεφάλι που να μην έχει ανοίξει την τούμπα, θυχτήκανε με ένα κουτάκι μπύρας και οτιδήποτε και τρέξε. Μια φορά ήταν τα θύματα, με λίγα λόγια, της υπόθεσης και από τις χίλιες που ήταν οι θύτες. Με την κάλυψη είπαμε πάντα και της αστυνομίας εκεί πέρα πάνω, τα βλέπαμε και στο πούλμα που είχαν φτάσει έτσι. Και του εις πολιτείας. Γιατί αλλιώς μαγκές δεν κάνετε. Μαγκές θα είσαι, άμα δεν έχετε από πίσω, δεν κάνετε ποτέ. Σας ξεφτύλισε ο πρόεδρος, σας ξεφτύλισε ο στρατηγός, στο πούλμαν εκεί σας είχε και σας τα έλεγε και τον ακούγατε βλαβικά, έτσι. Ξέρουμε τι είστε. Τις μαγκές αυτές θα τις πουλάτε σε τίποτα δημοσιογράφους και σε τίποτα που, μήνου. Έτσι, που τα έχουν πιει. Για να σας απαντάρουνε, μήπως δημιουργήσετε, μήπως δημιουργήσουνε ένα αντίπαλο δέος για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Και πιο παρά δημιουργήσουνε τον ΠΑΟΚ. Τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτά τα μπουρδέλα. Τι δουλειά έχουμε, επειδή έχει λιμάνι. Τέλος πάντων. Τελευταία φορά ήταν. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να ξανασυνεχιστεί αυτό το πράγμα. Ναι, και... Αν υπήρχε διαφορετική απόφαση από τη διοίκησή μας, θες, μετά από όσα όλα αυτά γίνανε, έτσι, τώρα θα ήταν μια άλλη εκπομπή. Μια πολύ διαφορετική εκπομπή, να ξέρετε. Έχουμε ακούσει πολλά από χτες το βράδυ, εντάξει, με τους για ψεύτες... Για πες έγινες από την κυρία. Από τους ψεύτες, θα πάμε, θα πάμε. Από τους ψεύτες, δεν περιμένεις και τίποτα άλλο. Εδώ μιλάμε τώρα για το άκρο νάτο της υποκρισίας. Άτομα, τα ίδια που μόλις πριν 9 μήνες λέγανε άλλα, αυτά που δηλαδή ήταν με το δίκαιο, έτσι, με τον νόμο, ξαφνικά, στη δικιά τους περίπτωση, όταν ήταν αυτοί τα θύματα, ήταν όλα ωραία και καλά. Τώρα που είναι αυτοί οι θύτες, λένε άλλα. Και αναρωτιέμαι, αυτός ο Κυριάκος που τον βγάλανε με δύο ονόματα, για να μην ξεχνάει το πρώτο. Ναι, ρε, τον έβγαλανε τετραπέρα το παιδί. Ρε, τον έβγαλανε Κυριάκο, για να μην ξεχνάτε πείτε το. Τι να έχει κάνει, ρε, αυτός έλεγε τι για τον Ίβιτς και ναι, τη Μωρή και πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος και τώρα, αλλά αντάλλον, καταρχήν, από πού έφυγε ρε, το ρολό. Από τα επίσημα της Τούμπας, έτσι. Τα VIP θα λες. Τη VIP να έχουν τα μπουρδέλα που θέλουν και VIP. Τέλος πάντων. Από εκεί που όπως τα ονομάζεται. Ναι. Από πού έφυγε. Δηλαδή, εκεί τι είναι. Και τι περιθάλπτεται.
Αυτός ο συλληφθέντας, καταρχήν είναι... Είναι σκοπευτής καλός. Τον έχει η Αγιά Βαρβάρα, μη στάξει και μη βρέξει. Η προστάτητα του πυροβολικού. Τίποτα. Μπουρδέλα. Τον έχουν πιάσει τρεις φορές. Τρεις φορές. Μία πέταξε ευθεία βολή, μία με ένα στυλό. Με ένα στυλό, όχι, έχω να το λέω το παλικάρι. Στη Λάρισα κάτι έχει κάνει πάλι. Στη Λάρισα, παντού, δηλαδή τον έχετε. Είναι σκοπευτή, έτσι. Σκοπευτή τον έχουν. Ένα αυτό το λέω. Και τον είχαν και στα επίσημα. Ναι. Λοιπόν, δικό σα δεν ήταν. Μήπως ήταν κανείς δικός μας. Μετά βέβαια έχουμε δει κι άλλα, έχουμε δει δηλώσεις ντροπή. Η ντροπή είναι όλη δικιά σας και είναι χρόνια τώρα όλη δικιά σας. Είστε η ντροπή του ποδοσφαίρου, είστε η ντροπή των οπαδών, είστε η ντροπή γενικότερα, έτσι. Δεν μπορείτε να λέτε τη λέξη ντροπή και να απευθύνεστε στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας δώσω και μια συμβουλή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή αυτά θρέφεται, αυτές τις συμπεριφορές υποστηρίζεται και εκτιάζεται και αναδεικνύεται. Και αυτά θα λούζεστε, έτσι. Γιατί δεν γίνεται. Μόλις θες ακούσαμε τον κλόουν του Μπορά να λέει ότι συγχαρητήρια και συγγνώμη από τον κόσμο. Τι συγγνώμη, ρε. Πήγατε να πάρετε ένα προτάσμα μετά από 33 χρόνια, έτσι. Και με αυτά, με αυτές τις συμπεριφορές, το ξαναλέω, που γαλουχείτε εκεί πέρα μέσα, γιατί δεν έχετε να δείξει κανένα στο αυτή. Τα ίδια κάνετε. Πριν δύο χρόνια πάλι ευχαριστήσεις τον κόσμο σου που έχεις αποκλειστεί απ' όλα. Έτσι δεν είναι καραγκιόζι. Δεν είχατε αποκλειστεί απ' όλα και ευχαριστήσεις τον κόσμο. Τι ευχαριστήσεις. Τι το ανοίξατε το μαγαζί, ρε, για να αποκλείεστε από παντού μόνοι σας και να ευχαριστήσετε μόνοι σας. Τι είναι, αλευκαρίστηση. Να υπογράφουμε και κανέναν άλλον. Όχι όλο, μόνοι μας. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, είστε η ντροπή των οπαδών. Άκου. Όχι μόνο αυτό, και το πιο σοβαρό απ' όλα είναι ότι δεν υπάρχει σωτηρία για σας. Έτσι, δεν υπάρχει σωτηρία. Σε ένα πρωτάθλημα καραστημένο από χίλιες πάντες θα σας το δώσουνε, καταφέρατε να το χάσετε. Όχι να το, δηλαδή σε στιγμένο πρωτάθλημα δεν γίνεται, έτσι. Έχετε κάνει κι άλλα. Έχετε αποκλειστεί δύο φορές από το Champions League σε μια εβδομάδα. Τα ξεχάσατε. Έχετε κάνει πολλά, ρε. Μόνο εσείς έχετε κάνει. Έτσι. Έχετε, ρε. Είσαστε ιδανικοί αυτόχοι, ρε. Μια χαρά. Μια χαρά το πάτε. Με τον Ολυμπιακό τι τον μπερδεύετε, ρε, δε λάμπου. Τι δουλειά έχει ο Ολυμπιακός με εσάς. Έτσι. Λοιπόν. Πάμε, ρε, τάκι. Γίνανε διάφορα τραγικά. Θα πάμε και στα αποδυτήρια. Αυτά είναι ένα λεπτό. Σήμερα θέλω να σα πω. Είμαστε ακόμα στο κήπεδο. Σήμερα είναι η πιο ήρεμη εκπομπή. Α, τι ήρεμε, θα δείτε τι να γίνει σε λίγο. Δεν ασχολούμαι πια με εσά. Είστε γύφτη. Τι είσαι. Λέω, θα δείτε τι να γίνει σε λίγο. Α, τι ήρεμε. Όποτε το μιλά. Λοιπόν, άλλο να πω και κάτι, γιατί το ξέχασα. Άμα δεν πάρει σήμερα Παουτζή από την Καστοριά τηλέφωνο. Ναι, τι ώρα. Άμα δεν πάρει σήμερα. Τι, να τα χαλάσετε. Μη διανοηθείς να πιάσεις ποτέ κινητό στα χέρια σου. Θα πας από ραδιενέργεια. Λοιπόν, θα πεις στον γιατρό τι έγινε με τον γιατρό. Πάμε στον γιατρό. Ακούστε να δείτε τι έχει γίνει στα αποδυτήρια. Λοιπόν, τίποτα εδώ μεταξύ. Του τα έχω πει, να σας τα πει. Ο άλλος μας τα πάει. Πες μου, ρε Άκη. Πες, ρε Άκη. Τώρα σου πω. Σταμάτα με το Φικιώδη. Σταμάτα λίγο. Βγάζει έξω τον κύριο. Για πάμε. Φρουρά. Λοιπόν, άκουγα. Πάνε στα. Πώς το πούνε στη Βουλή, φρουρά. Ναι, φρουρά. Ναι. Πάνε στα. Τρώει ο Σίλβα το ρολό. Αυτό είναι παλιά. Εντάξει, πάλι και αυτό να τον είχαν κομπανίσει. Και τα σάκι. Τι. Και τα σάκι και καπνογόνο τι πάει. Πες μου. Όχι, έτσι να κάνουμε ένα τεστ. Πες ένα όνομα. Ένα παίκτη Ολυμπιακό να προπονηθεί. Τον έχουν. Έχει φάει πέτρα. Τζόρτζεβιτς. Έχει φάει μπουκάλι. Μίτσελ. Να τον άλλο. Πάρτα ρε Μίτσελ και τότε δεν πήγαμε. Σίλβα. Αλλά από εδώ. Ανακτήσαμε να περιμένουμε. Λέγε ονόματα ρε τα κύρια. Μιναλάς. Ποτήρι. Σε κεκλεισμένο το θηρόν. Δεν γίνονται ρε αυτά. Ρε Λαμπού. Σε κεκλεισμένο το θηρόν. Ποτήρι. Και γι' αυτό ανακτήσε και ο παίκτης. Μόλις είναι. Δηλαδή είχε το περιστατικό.
πριν 7 χρόνια. Λέει τι έγινε με τις πούστες. Πήγα στο Βέλγιο, Αγγλίες, τέτοια γύρισα πάλι. Είναι μαλάκες είναι. Έτσι ακριβώς. Εκεί αδάκτησε το παλικά. Ξέρω, έτσι ακριβώς. Εκεί τρελάθηκε. Έτσι. Που πάτε να μου μπερδέψετε και το Μυραλάς μέσα σε όλα αυτά, μέσα στο χάλι σας. Λοιπόν, στα ποδητήρια. Πάμε στα ποδητήρια στο γιατρό. Έχει πάει τώρα ο Γκαρσία. Τον έχουν πάει μέσα. Ναι, να σε λέω, ξυλό. Θέλω αυτό το. Με ενδιαφέρει πολύ. Το πάνε μέσα στο γιατρό. Ο γιατρό, κάτσε να πούμε και την αφήγηση του γιατρού. Κάτσε, εντάξει. Ο γιατρό, πώ λέγεται, Ουσουτζόγλου Μπαγκλαβατζίογλου, κάπω έτσι λέγεται. Γύφτο, δεν πάμε. Καμάτα, εντάξει, όχι το παιδί. Άσο, το και του άλλου. Καλό επιστήμονα, αλλά με τη φόρμα του πάω. Καταρχήν, είναι παράνομο να είναι γιατρό. Ο γιατρός του αγώνα να έχει υπαλληλική ιδιότητα με ένα από τα δύο σωματεία. Έτσι. Νόμος από τη Λίγκα. Ποια Λίγκα, τώρα εδώ τα έχουν αλωνίσει όλα. Έτσι. Και ποιος ήταν ο γιατρός, με τη φόρμα του ΠΑΟΚ είχε και μια κοιλούμπα. Με τη φόρμα του ΠΑΟΚ λέει να εξετάσω. Δεν ήρθε με τη φόρμα του ΠΑΟΚ, ενώ σου λατσάριζε την ώρα του πρωτού γίνει το περιστατικό και έκανε τον κονιόρδο, δεν πήγε να τον εξετάσει με τη φόρμα του ΠΑΟΚ. Την έβγαλε, άλλαξε στα ποδητήρια. Ναι, και τι λέει. Ακούστε ρε παιδιά, ο γιατρός του αγώνα, έχει τίτλο ο γιατρός του αγώνα. Του κάνει του Σίλβα, μας είπε ο άνθρωπος του Ολυμπιακού που ήταν μέσα στα ποδητήρια, έτσι. Του κάνει του Σίλβα κάτι τέτοια. Παρουσία και του Κομίνη. Και Κομίνης τέταρτος, έτσι. Ο Κομίνης, παρεμπιπτόντος, ήταν πρώτος στη Λεωφόρο πέρυσι, που έκανε ο ίδιος που χτύπησε, που τον χτύπησε εδώ. Και έκανε το τραύμα εδώ. Ναι, εδώ, εδώ εμείς λέμε χτύπησε εδώ και χτύπησε εδώ. Ναι, και χτύπησε εδώ. Όχι, okay, εκεί και εκεί. Δεν γίνεται, ρε, δηλαδή, να χτυπήσει εδώ και μετά να πονάει εδώ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και τι γίνεται. Μετάσταση έκανε. άλλο να κάνει μετάσταση το κακό, εντάξει, θα το σεβαστώ. Αλλά η γρατζουνιά, τι γίνεται μετάσταση. δηλαδή, εδώ μένει. Άμα χτυπήσει εδώ, μείνει εδώ, δεν γίνεται να πάει εδώ. Τέλος πάντων, αυτά κάνατε. Πέρυσι. Ο Κομίνης ήταν τέταρτος. Ήταν πρώτος αυτό το παιχνίδι εκεί. Τέλος πάντων, είναι και ο Κομίνης μες στα ποδητήρια και τι λέει ο γιατρός για να μην ξεχνιόμαστε. Ο Σίλβα δεν ήταν στα καλά του άνθρωπος. Δεν είναι ο Σίλβα ρε εκεί. Τον έχουν δει και αυτό να λέει. Του έχουν μετάξει. Πες μου, τον Καρθία. Ναι. Ο προπονητής μας. Δεν ήταν. Δεν τζαλιζόταν ο άνθρωπος. Και τι λέει ο. Ακούστε ο γιατρός, ο επιστήμονας τι είπε. Αυτός ο. Λέει να τον πάρουμε. Όχι, δεν είπε έτσι. Τι είπε. Να τον κουβαλήσουμε. Να τον κουβαλήσουμε. Έχει διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Να τον κουβαλήσουμε. Ναι. Να τον κουβαλήσουμε, λέει. Δεν να πάει να δει το παιχνίδι. Λέει δεν μπορείτε, λέει να τον κουβαλήσετε να πάρει το παιχνίδι. Δεν είπε δεν μπορείτε. Είπε. Να τον κουβαλήσουμε. Ναι. Να βοηθήσει και αυτός. Ναι. Να τον κουβαλήσουμε. Έστε θέλαμε χέρια. Εμείς εκεί πέρα. Να τον πάμε στον πάγκο να δει το παιχνίδι. Λες και να πάμε σινεμά. Όχι, ρε. Λες και θέλαμε χέρια. Δηλαδή το θέμα αυτό ήταν. Ναι. Ο προπονητής του Ολυμπιακού κάνει τη δουλειά του. Δουλεύει. Ναι. Βγες εσύ, μπες αλλαγή εσύ, ναι. Πήγαινε εσύ. Βλέπει το παιχνίδι, και... δεν είναι εκεί πέρα. Σινεμά. Να τα πάμε δηλαδή σαν κάτι γερόντια που έχουν ζάχαρο. Να τα πάμε ας πούμε να κάτσουνε, να βγάζουνε και τη γλώσσα έξω. Ο άνθρωπος είναι προπονητής. Και λέει ο γιατρός, να τον πάμε, λέει να δει τα ξηρατιλίμνη. Δεν είπα να τον πάμε, να τον κουβαλήσουμε. Να τον κουβαλήσουμε. Έχει διαφορά η λέξη. Και, λοιπόν, άκου τώρα. Και τρελαίνεται. Πες τι έγινε. Τι τρελαίνεται. Και τρελάθηκε εκεί. Ο άνθρωπος του Ολυμπιακού και του λέει του γιατρού. Άμα σου δώσω, του λέει μία μπουνιά. Εγώ. Εδώ ρε παιδί μου που την έχει πάρει ναι. Το Σίλβα. Εσύ θα μπορείς να κάνεις διάγνωση. Και λέει όχι. Καλά, τι ήταν να πει, μπορούσε να πει και τίποτα άλλο. Βέβαια, μετά τα κάνει. Έγινε ρεζίλη. Δηλαδή, τι να κουβαλήσουμε, ρε γιατρέ. Τρελό Σαββατοκύριακο στο του Μπέρνι. Θα το κάναμε το Σίλβα. Σαν την ταινία. Δεν είναι ο Σίλβα. Ο Γκαρθία, έχει φαγωθεί με τα δυσύλλαβα. Εγώ. Πε. Ο προπονητή του Ολυμπιακού, ρε. Και απλά πε, μην λε ονόματα. Εντάξει, ο προπονητή του Ολυμπιακού. Λοιπόν. Τι ήταν το τρελό, τι με έχει να τον κουβαλήσουμε. Εσένα να κουβαλήσουν. Είναι ένας προπονητής που είναι, γι' αυτό πληρώνεται 2 εκατομμύρια το χρόνο, όχι 150.000 στο Ρουφιάνο για να τον πηγαίνουμε εμείς πέρα. Στο Ρουφιάνο που του βάζατε τις τούρτες, ναι. Που το θα το παίξει και προπονητής, με παιχνίδια Πλατανιά, Κέρκυρα, Ξάνθη, Αγρίνιο, Γιάννενα, όλα αέρα και το κάνατε και προπονηταρά. 8 ήττες έχει τον Ολυμπιακό, 8 παιχνίδια, 8 ήττες έχει. Αυτός ο προπονηταράς. Λοιπόν, δουλεύει αυτός ο προπονητής του Ολυμπιακού, παίρνει 2 εκατομμύρια το χρόνο και πρέπει να είναι στον πάγκο όποιος... Streaming. Κάτσε ένα λεπτό. Και να... streaming. Δεν δουλεύει. Όχι. Δεν δουλεύει.
Ωραία. Θα το φτιάξει. Ναι. Και παίρνει 2 εκατομμύρια το χρόνο για να είναι όρθιος μπροστά από τον πάγκο να λέει του τάδε παίχτη: σήκω να γίνεις εσύ αλλαγή, άλλαξε εσύ και τα λοιπά. Τα ξέρετε, εμείς σας τα λέω. Και λέει ο γιατρός του ΠΑΟΚ να τον κουβαλήσουμε, να τον ξαπλώσουμε. Ναι. Τι είναι αυτά, ρε. Λες και πήραμε εμείς τον προπονητή. Λοιπόν, ακούστε, πουτάνες. Πολλά χρόνια ανεχτήκαμε αυτά τα πράγματα. Ψάρια βάζατε. Μπαίνατε μέσα και χτυπάγατε παίχτες. Ρε βρείτε, μηχανάκι. Το μηχανάκι. Το μηχανάκι ποιο είχατε για να... Ρε να λέει τι πάει η εκκλησία και να ορίζετε τα μηχανάκι. Κάτσε ρε τάκι. Ναι, να βλέπουμε, έλεγε ο σπίκερ εκκλησία, βλέπουμε ένα μηχανάκι να περνάει. Λέω τι έγινε ρε. Οι Ολυμπιακοί αγώνες τελητή εναρξής. Όχι, μου λέει ένα μηχανάκι, λέει. Και να λένε, αυτή είναι η εκκλησία. Λέει, τι άμα, άντε, θα φέρουμε καμιά έκθεση αυτοκινήτων, θα φέρουμε τους Hells Angels, να λέμε εκκλησία. Τι εκκλησία, τα μηχανάκια κρεμάγατε. Πώς πέρασε το μηχανάκι, ρε Τάκη. Όπως πέρασαν και τα ψάρια. Ναι, αυτό είναι θέμα αστυνομίας, δεν ξέρω. Ναι. Τα ψάρια τα βάζουν στην τσέπη, περνάνε. Ε, θέμα αστυνομίας ήταν και οι χουλιγκάνοι που ήταν στα 3 μέτρα από το πούλμα μας. Και εμείς, άμα είμαστε στο 1,5 χιλιόμετρο, τρώμε δακρυγόνα. Άμα είμαστε στο 1,5 χιλιόμετρο από το πούλμα της κάθε αποστολής, να περνάς. Όχι να πάω να κάνω και όλη αυτή. Έτσι κι αλλιώς έρχονται, τους πειράζει κανείς. Ε, αποδεδειγμένα. Να περνάς. Τίποτα, θα φάμε τίποτα δακρυγόνα. Όχι μόνο εμείς, κάναμε 4-5-6 χιλιάδες επειδή πέρασε το πούλμα του ΠΑΟ. Λοιπόν. Και τους είχαμε και τους κανακεύαμε χθες, τη security του κόλλου. Ξαναλέω, επειδή το καταλάβετε καλά και με διέκοψε λίγο Άκης. Τότε. Ακούστε παλιοπουτάνες. Πολλά χρόνια ανεκτήκαμε να βαράτε τους παίκτες μας, να πηγαίνει ο διαιτητής μας στα αποδυτήρια μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού, να παρακαλάτε να ξαναβγούμε, να ξαναβγαίνουμε για να μην τιμωρηθείτε. Πολλές συνέχεια και όχι μία και δύο. Πολλές φορές πάνω από 10. Θυμηθείτε μόνοι σας και γράφτε εδώ, τα γράφτε τα άμα λέω ψέματα. Όχι, αν έχετε εμβολίες, κάνουμε και την εκπομπή της Παρασκευής, όλη την εκπομπή μόνο από αυτά τα γεγονότα. Να έχουμε φύγει και να μας παρακαλάτε να ξαναβγείτε. Έλα, τι έγινε με το κινητό. Ξέρει, τι είναι αυτή η μαλακία που κάνετε. Να γαμηθείτε στην τελική. Πάρτε το λεβάσι. Πώς δέχεται. Σβήστε να και μπλοκ. Του είπα να πάω να γαμηθεί. Όποιος και να είναι. Πάρτε ένα και εσύ και πες το και λέει Βασίλη. Βασίλη, το πετάς μέσα παρακαλώ. Όχι, πρέπει να σε πάρω και εγώ. Κάτσε, μην το σπάσουμε. Λοιπόν. Αυτά τέλος. Μέχρι και απόφαση θέλετε να βγάλετε που πήρατε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, θέλετε να βγάλετε και απόφαση μετά ότι είχαν κάτι δηλώσει του, πώς του λένε, του Πλατανιά, να έφερε 6 βαθμούς σας λείπανε τότε, γιατί μπορεί να σας λείπανε και 8, θα λέγατε μείον 8 θα λέγατε. Σας λείπανε 10, θα λέγατε μείον 10 Ολυμπιακός. Άβαζαν το φίλο τους, άκουσε κανένα νόμο πάλι. Μείον 10, έτσι. Λοιπόν, ακούστε τώρα, ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα, ακούστε τώρα, να πω δύο πράγματα θέλω. Αυτό που φωνάζετε εσείς πουτάνες, πώς το λέγατε, πουτάνες είστε εσείς που δεν κατεβήκατε στο Καραϊσκάκι. Ένα. Διαδικασμένο υπάρχει. Εσείς το ξεκινήσατε. Μόλις. Εμείς σας συγχωρούσαμε όλα αυτά τα χρόνια και δεν φεύγαμε. Εντάξει, είπασαι, για να ξέρετε ποιες είναι οι πουτάνες. Εμείς βγαίναμε. Και τι, και βγαίναμε και σημειωμένοι στο τέλος, έτσι. Δεν καθόμασταν να σας ξέρουμε τα χατήρια. Συμμετείχαμε στο μαγείρεμα. Στο βωμό να μην διακοπεί, στο βωμό να μην ξεφτυλιστεί το ποδόσφαιρο. Εντάξει, μία, δύο, τρεις, τέτοια δεν γίνεται να το ξεφτυλίζετε εσείς και εμείς πάντα με τις πουτάνες, άκου, με τις πούστιδες. Οι πούστιδες θέλουν πουστιά, δεν θέλουν καθαρή εξήγηση, έτσι. Όποιος σου εξηγείται καθαρά. Όχι, εμείς εξηγόμασταν 10 χρόνια. Ναι, όποιος εξηγείται καθαρά, μία, δύο, τρεις, μετά πάμε στο μαζοχιστικό. Δεν γίνεται ρε μάγκες. Έτσι, όχι μάγκες, τι μάγκες να είσαστε. Ειρωνικά το λέω. Λοιπόν. Ποιοι να μιλήσουν ρε Τάκη για ντροπή, αυτοί που όπως είπες και εσύ προηγουμένως που πολεμάγανε και βάζανε τον κάθε ψεύτη να ψευδομαρτυρήσει και στέλνανε τον Πουλιοτόπουλο όπως στέλνανε και στα Αγρεβενά το, όπως τον ήταν ίδιο. Στα Αγρεβενά. Ρε εσείς κάθε παιχνίδι σας είναι και ένα σκάνδαλο. Κάθε παιχνίδι. Και εσάς και τη ΣΑΕΚ. Κάθε παιχνίδι σας είναι και ένα σκάνδαλο. Τι εξηγία σας σαμπουνάτε και τέτοια. Λοιπόν η βαθμολογία είναι 51-49-49. 51 η ΑΕΚ, 49 Ολυμπιακός. Λόγω καλύτερης διαφοράς και 49 πάω. Ό,τι άλλο παραμείνει είναι αλλίωση του αποτελέσματος. Και μέσα σε αυτά, να ξέρετε, δεν βάζουμε ούτε στα Γιάννενα αυτά που κάνανε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και τα κάλυψε η αστυνομία. Έτσι.
Που τα ήταν πολύ. Καλά, κάτσε να δούμε τι δεν βάζουμε, γιατί και τιμωρία υπάρχει. Ναι, υπάρχει, όχι, λέμε τα λέμε, σπάσανε τα κυβέρνα. Λέμε εμείς, τι λέμε εμείς, άλλο τι θα κάνουν καλά που δεν το πιστεύω, τέλος πάντων. Α, και όχι, κάτσε να υπάρχουν νόμοι εδώ. Α δούμε, ναι, υπάρχουν. Δεν, πάντα, υπάρχουν νόμοι, νόμοι υπάρχουν. Ναι, ναι, περίμενα, τα δούμε. Εγώ εκεί ελπίζω, ναι, και εδώ και υπάρχουν νόμοι. Πώς θα γίνει δηλαδή, ότι θα τα κάνετε. Φτιάχτε ομάδα να κερδίζετε. Και όχι να ανοίγουν τα πόδια οι ομάδες που πηγαίνετε σε επαρχία. Και να σκεφτείτε ότι όλα τα χρόνια μία, δύο, τρεις νίκες, δύο είχατε εκτός Τούμπας. Και αυτές κανένα Δεσσαϊκό, καμιά Δοξαδράμας, καλά μου τα λέω, κανένα Ηρακλή. Αυτές ήταν οι νίκες που είχατε. Άκου, από τα ντέρμπι και κατά δεν είχατε ποτέ νίκες. Φέτος το έχετε. Πάμε σε αυτά τα δικά μας με τις νίκες του Πάου. Έχετε ανοίξει, όχι Ηρακλή, έχουν ανοίξει τα πόδια όλοι. Αυτό λένε. Μπράβο, ναι. Λατανιάς. Που καραποδάρες έχει ανοίξει. Ξάνθη, καραπουτανάρες έχει ανοίξει. Γιάννενα το ίδιο. Κέρκυρε. Κέρκυρα. Ε. Καραϊσκάκη. Όπου δεν τα ανοίγουνε, πιάνε σφυρίχτε. Μόνο Καραϊσκάκη χάσατε. Όπου δεν τα ανοίγουνε, πιάνε δουλειά και θα κάνανε και χτες. Πιάνε δουλειά και χτες. Και δεν χάσανε. Εχθές σας έσωσε, θα παθαίνετε χοντρέ. Πιο μεγάλη ξεφτύλα. Θα χάνατε. Και γελάω ρε βλάκες. Τι νομίζετε ότι παίζατε με καμιά ΑΕΚ ή κανένα Παναθηναϊκό. Με Ολυμπιακό παίζετε. Τα είδατε πως μπήκαν οι παίκτες σαν μπουκαλεμένοι. Εγώ σας το λέω. Δεν το λέω τώρα κατόπιν εορτής. Σας το είπα την Παρασκευή καταρχήν. Καταρχήν την Παρασκευή σας το είπα. Θα σας ξεφτιλίζαμε. Με όποιον αρετόπουλο θέλατε. Μην τρώγατε και τίποτα φάπες. Λοιπόν, άλλο τώρα που τα θύμισε ο Αλέκος. Λήξαμε στο Μαξ. Το μάτς λέει στο 87 για να μην διακοπείς βάρος τους. Βαράγαμε κόρνερ από την αντίθετη πλευρά. Ρε, δεν γίνεται, ρε. Αυτά που έχουμε κάνει για να μην. Για το καλό του ποδοσφαίρου τώρα που κόπτεστε να γίνετε τα παιχνίδια, τα έχουμε κάνει 10 φορές και δεν έχετε δείξει καμία μεταμέλεια. Όχι μόνο αυτό, γινόσαστε και χειρότεροι. Την ευγένεια και το σεβασμό προς το ποδόσφαιρο την εκλαμβάνατε σαν αδυναμία. Και φεύγαμε, ας πούμε, να περνάνε οι μπετόβεργες από τα κεφάλια των παιχτών μας, έτσι. Ωραία. Τι έγινε, Τάκη, το κλείσαμε. Α. Λοιπόν, εμείς όπως είπαμε και πριν, οτιδήποτε άλλο πέρα το. Δεν παίζει το μείον 3 αυτά που θέλετε να μας προσάψετε. Καταρχήν, δεν επηρεάστηκε κανένα παιχνίδι. Πού επηρεάστηκε παιχνίδι, έχουν τελειώσει όλα. Είχαμε χάσει με μαγείρεμα κιόλας. Έτσι, τα είχατε κανονισμένα όλα. Και είχατε κανονισμένα και να μας εκνευρίσετε και είχατε και τους άλλους απίκο να γράψουνε, έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει, αυτό είναι αλλίωση αποτελέσματος αν παραμείνουν οι μείον 3 του Ολυμπιακού σε ένα παιχνίδι που έχει λήξει και δεν ξέρουμε και τι έγινε. Όχι, δεν ξέρουμε, ξέρουμε πολύ καλά δεν έγινε τίποτα. Έτσι, είναι ένα είδος πλατανιά κι αυτό. Βάσει καταγγελιών, όπως λέμε η έκθεση της αστυνομίας, είναι, εκεί στον Πλατανιά ήταν βάση καταγγελιών, μαρτυριών. Εδώ τώρα το πει η αστυνομία. Η ίδια που έχει πάρει εντολές στα Γιάννενα να φύγει. Δηλαδή βλέπανε οι χουλιγκάνοι και οι γιανιώτες κυρίως που κινδυνεύαν οι άνθρωποι, βλέπανε την αστυνομία να φεύγει και τους άλλους να σπάνε τις πόρτες. Έτσι, και την αστυνομία να φεύγει. Για να μην, οτιδήποτε μένουμε σε αυτό Τάκη, οτιδήποτε άλλο από η βαθμολογία για μας είναι, όπως είναι. Και να σας πω και κάτι. Εντάξει, μην ξεφτυλιστεί, να παιχτεί το πρωτάθλημα έτσι όπως είναι, από εδώ και πέρα. Ούτε πάω να φάει άλλο, κατά τη γνώμη μου. Όχι, εγώ δεν είμαι κατά τη γνώμη σου. Εγώ είμαι ατιμωρητή και στα Γιάννενα. Δεν γίνεται μόνο το παιχνίδι το χθεσινό. Ακού τώρα, δεν είναι μόνο στα Γιάννενα. Όπου διάλογο έχει κάνει μαλακία. Ένα λεπτό, στα πότε. Αφού δεν θα τιμωρηθεί, να σου πω. Τι δεν κατάλαβα. Να μην πηγαίνουμε εμείς στα Γιάννενα και να πηγαίνουμε αυτοί να σπάνε το γήπεδο. Έλα, να πλακώνουμε την αστυνομία. Ακού τώρα. Εμείς πάμε να τιμωρηθούμε και καλά και ξένοι πώς το είπε. Φθορά. Αυτοί έχουν κάνει τα χειρότερα. Ναι, άκου τώρα. Και εκτός την κατηγορία τη χθεσινή, δηλαδή που αυτή. Είναι αδιαφεσβήτητη. Αυτά που κάνανε και αυτοί πέρυσι, 3-0 κατοχύρωση στο. Που έχανε. 3-0 χάνει ο υπέτειος των επεισοδίων, κατοχυρώνεται στον αντίπαλό του το παιχνίδι. Έτσι. Και μείον 3. Συν τις αγωνιστικές. Μετά, είχαμε επεισόδια στη μειχτή ζώνη, στον περιβάλλοντα χώρο. Αυτά είχαμε τραυματισμούς 3 αστυνομικών, είχαμε δακρυγόνα. Έτσι. Αυτά
πάλι από μόνο του επειδή το εσύ το ζήτησε. Έτσι ακριβώς. Επισύρουν ποινή, μείωτη, δηλαδή νόμος, είναι δηλαδή καραντίνε, μείωτη. Εντάξει, ας ενδιαφερθεί η άκρη, παιδί μου. Όχι, ο Ατρόμητος. Ναι, και ο Ατρόμητος. Πού είσαστε, ρε, και εσείς να τρέξετε λίγο, ας δεν έχετε βλέψεις. Την Άκη, άκουα σου πω, την Άκη την Παρασκευή με τον Αρετό που δεν είπε να άσε και εκείνη τώρα. Τα είδαμε, κόλλο ψάρετε πάλι σήμερα. Τους ειρωνεύομαι ρε. Ναι ρε, και δεν είπα ότι τους υποστηρίζεις, είναι δυνατό να πω. Λοιπόν, ένας γνωστός μου, παοκτζής γνωστός, τρελάθηκε. Αυτό δεν είναι πλάκα, είναι αλήθεια. Προημερών. Αυτά οφείλεται στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, 33 χρόνια έχουν να πάρουν. Παιδιά, ΠΑΟΚτζής αρρώστος, απ' τα διαβατά σας λέω και μπάστε, δεν σας λέω άλλα τα στοιχεία. Τρελάθηκε, είναι στο μέσα στο τρέλ. Εντάξει το παιδί. Ρε, ας γίνει καλά, ρε, άλλο λέω, τρελάθηκε. Εντάξει είμαστε. Λοιπόν, έχεις να πεις κάτι άλλο. Τι να πω μετά από αυτό. Και τι, δεν σου είπαμε και τίποτα, ρε, και τρελάθηκε ένας ΠΑΟΚτζής. Γιατί εγώ δεν είμαι τρελός, τι είμαι. Ολυμπιακός. Και αυτός τρελός ΠΑΟΚτζής. Λοιπόν, όχι τι να πούμε, μπορούμε να πάμε και σε γραμμές. Ναι, θα πάρει ο ΠΑΟΚτζής από την Καστοριά. Ναι, σε πάρει ο ΠΑΟΚτζής από την Καστοριά. Άντε, τα να πού πάρε. Λοιπόν, τι έγινε με τον Κόλκα, κάτσε, α. Κάποιος ζήγησε εκείνο το, όπως το λέω. Αυτός είναι, ρε. Το Κόλκα. Άντε, ρε. Για να δούμε εδώ κάτι. Για βάλει τον Αούτο. Για να δούμε εδώ κάτι. Πάμε. Η πέτα του σκανδάλου. Ένα ρολό ταμιακής μηχανής. Κάναμε αυτοψία, το συγγίσαμε. Είναι 338 γραμμάρια. Αφού έφυγε η κόλλα, δηλαδή απέκτησε αέρα, πιθανότατα να ήταν και περισσότερα. Αυτό λοιπόν έπαθε στο κεφάλι ο κύριος Αναστόπουλος, ο οποίος και μάτωσε. Όπως είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Όποιος λέει κάτι διαφορετικό, μπορούμε κάλλιστα να δοκιμάσουμε στο κεφάλι του. Ευχαριστώ. Εντάξει, εδώ και μας το καταργήσεις το δικό σου, γιατί... Λοιπόν, αυτό είναι από παιχνίδι Άρη ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ. Τώρα λέει, τώρα λέει άλλα αυτός όμως, το ότι το ζήγησε, έτσι. Είναι καλό το ζήγη. Η πουστιά σας αυτή είπα, σε όλο της το μεγαλείο. Να τα... Για πάμε, πάμε σε γραμμές. Πού να απλώς. Πάμε τώρα. Τι θες. Όχι λέω, με το ζήγη είναι καλός ο... Ναι. Εντάξει είμαστε κόλκα με το ζήγη. Πού να ζυγείς τα δικά μου, θα σου πιαστεί το χέρι. Για πάμε. Έλα άνες και τη σηκωταριά. Να πάμε. Έλα ρε Παοκτζή. Αγώνη μου που δικό σου. Λέγε ρε το βήμα δικό σου. Τάκη, εμείς ή κανείς. Τι δεν έχει καταλάβει από μου. Τι λέει. Μη γεμίσει κανείς. Ή εμείς ή κανείς. Ή εμείς ή κανείς. Το πρωτάθμα αυτό του ΠΑΟΚ. Ναι, για πες μας, εσύ, εξήγησε το λίγο. Δηλαδή, πώς φορέ να σας το πει ο Γιώργος ο Σαββίδης για το καταλάβει αυτό το πρόβλημα. Όχι, άστορε το νούμερο από τη Ρωσία. Πες μου, εγώ θέλω να μιλάω με Έλληνα, ρε. Με Έλληνα, πού είσαι Έλληνας εσύ. Πες μου εσύ, τι βλέπεις. Άστο να από τη Ρωσία. Και να κάνετε στον αγωνιστικό χώρο θα κατεβείτε. Ναι. Ποιος θα λέει. Κάτσε. Κάτσε. Περίμενε ρε. Περίμενε. Εσύ πέρυσι με τον Παναθηναϊκό τι έκανες. Όχι ρε, 10 χρόνια. Κάτσε. Με τον Παναθηναϊκό τι έκανες. Είναι άλλη περίπτωση. Ακαλιά! Και πολύ σε άφησα. Άλλη περίπτωση αυτή. Ακούστε να δείτε. Γελίο ανθρωπάκι. Είσαστε ο καθένας παοκτζής μια διαφορετική περίπτωση. Έχετε ένα κοινό παρονομαστή όμως ότι είσαστε όλοι μπουμπούνες. Μην πω κανένα χειρότερο. Διαφορετική περίπτωση. Ναι, άλλη την παλιακή από την που δεν έχεις τη μαγιά να παραδεχτείς το λάθος. Ωραίο κοινό. Δεν έχεις. Θα ξαναγίνει το παιχνίδι. Κάτσε να δεις πώς θα βγει ο Ατρόμητος τρίτος. Περίμενε. Κάτσε να δεις. Τι κάνεις, πας την κάμερα στον Τάκη. Κάμερα δικιά σου. Τι κάνεις, θα του βγάζεις χαρτζηλίκι και γυρνάει την κάμερα. Ποια κάμερα, δεν με νοιάζει εμένα. Θες να πάω τώρα, όρισε, κάθομαι εδώ, άσε. Δεν πάω, άσε, δεν θέλω κάμερες. Λάθο, ρε, πώς θα σου δώσει, ρε. Έλα, Τάκη, μάμα. Τι έγινε, ρε, εσύ, πάω ξύ. Το είπε ο Ιβάνος Σαββίδης, ο Γιώργος ο Σαββίδης. Ρε, ας πάντατε τι γίνεται εκεί στο Ροστόφ. Ας μας πει τι γίνεται με τα λαδρέα τσιγάρα. Α, περίμενε. Τι να περιμένω. Ας πληρώσει τα 500-600 χιλιάρια στη ΔΕΗ. Κάτσε. Για το γήπεδο της Πηλαίας.
Ρετάκι, κάτσε. Ένα λεπτό με τα λογιστικά. Αν του τα βγάλω λεπτά, όχι, δεν είναι λογιστικά, είναι λεφτά που πρέπει να πληρώσει ο ΠΑΟΚ στη ΔΕΗ. Ωραία. Γιατί την Τετάρτη παίζει και ένα παιχνίδι διεθνές στο βόλεϊ. Είναι και κάποια άλλα πιο σοβαρά. Ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πιο σοβαρά από αυτό δεν γίνεται. Τα εθνικά έχουμε πληρώσει όλες τις ενώσεις από ό,τι διαβάζω εδώ. Θα σου πω ένα πιο σοβαρό. Και δεν πληρώνω τη ΔΕΗ και έρχεται η ΔΕΗ και μου κόβει το ρεύμα με ένα για 120 ευρώ. Τι λέτε ρε. Σοβαρά. Σε αυτό να είναι ΔΕΗ. Τι λες ρε ΠΑΟΚΤΖΙ. Γάμο την τούπα όλοι. Ελά σου πω τώρα κάτι άλλο. Λοιπόν, εγώ χτες είδα δύο μέσα που είχαν κρατήσει, μπήκανε μέσα στο τερέν, στον αγωνιστικό χώρο, στο ταρτάν, στον περιβάλλοντα και γυρνάγανε μια σημαία της Βουλγαρίας. Α, δώσε μου πάνε αυτό. Στο σιλάρι. Αυτό θέλω να σου πω και μου λες για το... Κι αυτό, κι αυτό. Τα κοινόχρηστα. Τελικά να σας λέμε... Περιμένετε. Δεν κοινόχρηστα. Ρε εσείς, σας αρέσει αυτό που κάνατε εσείς, οι άλλοι που... Εγώ δεν θα όχι, οι άλλοι που βλέπατε. Ναι, και αυτό ήταν. Εντάξει, δύο, ήταν ο Μαρέκα. Βλέπατε τα δύο Βουλγάρια. Ναι. Τα δύο Βουλγάρια που μπήκατε μέσα με σημαία του ΠΑΟ. Τα βλέπει. Εσείς οι άλλοι 20.000 τους αφήνετε. Και, άρα και δεν είστε και πολύ με τη Μακεδονία, δεν είστε πολύ Έλληνες, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, ρε παιδί. Είστε πρώτο Βουλγάρο, είστε. Παιδί μου, όλο συλλαλητήριο. Τελικά είστε πρώτο Τούρκο. Α, τα συμπέρασμα. Από εκεί που ήρθατε, όχι, ρωτάω να μου πούνε, δεν το έχω συμπέρασμα. Ναι. Δεν έβγαλα άλλο συμπέρασμα. Άλλο θέλω να κάνω, κορετάκι. Άλλο θέλω να πω. Ναι, άμα πω και εγώ θα σου πει. Πες, τάκι μου. Εγώ θέλω να μου πείτε. Από που είστε Βουλγάρες, δύο αυτοί, οι άλλοι Έλληνες τι κάνανε. Οι Έλληνες, οι άλλοι εδώ στην Αθήνα πήγαν 2 εκατομμύρια. Για την Μακεδονία, για την Ελλάδα μας. Και εκεί πήγανε. Εσείς τι κάνατε. Και εκεί λένε ότι πήγανε. Ναι, αυτοί εκεί πήγανε. Δεν μπορεί να πήγανε. Γιατί αν πήγανε, είναι μια αντίφαση. Ένα λεπτό, Βασίλη, μην μπερδευτούμε. Αν πήγατε, εσείς εκεί που ήσασταν 20.000, πόσοι πήγατε στην Τούμπα που είχατε στηθεί και με σκηνές να πάρετε εισιτήρια. Όπως δεν κάνουμε εμείς όταν παίζουμε με την Μπαρτσελόνα, που στηθήκατε, ρε, ναι. Πόσοι πήγατε, 30.000, να βάλουμε 30.000. Λοιπόν. Τι 30, μα 27 κόβει. Εντάξει, ρετάκι τώρα, 20.000, να σου κάνω το καθήκον. 26 και ένα μηχανάκι. 26 και ένα μηχανάκι, τρικά βάλω. Λοιπόν, πήγατε 20.000. Λοιπόν, ρε, ωραία, άσε με λίγο. Ναι, λοιπόν, τι βλέπατε αυτού εδώ πέρα. Του τρει τη Βουλγαρία. Ένα δεν είναι αγαπητό. Είναι τόσο μαγκέ αυτό εδώ με την παρένθεση και τον εφοβηθήκατε που κάνει τα ποδαράκια του σαν παρένθεση και ο άλλο ο Χρυμίτζουρα. Οι από πάνω γελάνε. Κοιτάξτε του από πάνω. Έτσι. Αυτοί είχαν πάει στο συλλαλητήριο όλοι. Και αν είχαν πάει στο συλλαλητήριο, δηλαδή αυτά τα εγκρίνανε μετά. Ρε, αυτή... Τι έχει γέλιο. Εγώ, έτσι. Ναι. Άκου, έχουμε και ένα πανό δικό μας, μια που εμείς είμαστε πολύ. Ναι, αυτό που για πάμε και εμείς. Μακεδονία, στο Καραϊσκάκι. Πάμε, η Μακεδονία. Να δούμε τις διαφορές. Πάμε να δούμε τις διαφορές. Αυτούς τους δύο. Εσείς δεν μπορούσατε να τους πλάκωσετε. Όχι να τους πλάκωσετε. Να τους βγάλετε. Όχι να τους πετάξετε ένα ρολό. Ένα ρολό ρε πέτα τους. Όπως πετάξατε στην Γαλλία. Να τους πέτα ένα ρολό. Ναι, ένα ρολό. Και δώσε τους δύο κατοστάρικα να πάνε και στη Βουλγαρία να μείνουν μόνιμα. Τι δουλειά έχουν εδώ με την Ελλάδα μας. Αυτά τα νιά μου. Καταρχήν που θα βρουν τα δύο κατοστάρικα. Θα τα δώσει ο Γιώργος, ρε, ο Ιβάν. Δεν υπάρχουν, ρε, σε λέει. Πάρτε αυτά εδώ και ελάτε ρε, πάρτε τα εδώ, είναι 30.000 ρούπια. Είναι από το Κοτσόβολο της Ουκρανίας. 30.000 ρούπια. Είναι από εκεί που σας πέσανε για να δώσετε κατζιλίκι κάπου αλλού. Ναι. Στα Χανιά. Την Κρήτη τα βρήκα. Από πέρυσι. Στο λιμάνι τα πήρε ο αέρας. Τι να γίνει, σε εκείνο τον καφενέ πήγα και, άρα, που είναι πήγα και εγώ μετά από μια ώρα. Ναι. Και τα είδα κάτω. Δεν ήταν καφενές. Πολλά καφενεία τα λες. Καφετέρια ήταν. Καφετέρια, αλλά και εγώ δεν τα... Ναι. Όλα καφενεία. Είδες κανένα πίτι. Τον βγάλατε αυτόν από το γήπεδο τελικά, τον Βούλγαρο. Τον βγάλατε. Έλληνες είστε. Τους δύο αυτούς. Ναι. Τι ώρα. Και μετά παρέξατε. Και μετά ήταν τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός παλιά το 19. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τι διαφορές θα κοιτάξουν. Κοιτάξτε εδώ τη διαφορά. Κάθε παραγωγήστε. Δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, αυτή είναι η θύρα 7, έτσι. Λοιπόν, όχι, θα κάνουμε τις συγκρίσεις. Τα έχουμε, πώς λέγεται αυτό. Πώς λέγεται αυτός ο όρος, ο τεχνικός. Λέγε ρε Μικη Ζερφτυλιστό. Τι έρχεται ρε. Λέιτε ρε Άκη. Τι λέιτε ρε. Δεν σε το δέχε. Λοιπόν, η μία είναι από τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία μας, η φωτογραφία. Είναι η Μακεδονομάχη αυτή. Και άλλο τον Πειραιά. Και άλλο τον Πειραιά.
Εντάξει είμαστε. Κάντε ό,τι συγκρίσεις θέλετε. Βούλγαροι. Όχι, άστο. Όχι, Βούλγαροι αυτούς τους δύο. Αυτούς τους δύο τους λέω Βούλγαρος εγώ. Τάκη, άκου τώρα. Εγώ, μη μου βάζεις λόγια στο στόμα. Όχι, εγώ, είναι και η άλλη. Και η σιωπή. Όχι, άλλο θέλω να πω. Η σιωπή είναι συνενοχή. Έτσι, μη μου βάζεις λόγια στο στόμα. Δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο. Εντάξει. Έτσι. Όποιος, εγώ, αν έβλεπα αυτό το πράγμα, δηλαδή. Πώς να σου πω, είμαι εγώ στην 7 και μπαίνανε δύο όποιοι και να ήταν μέσα. Όχι, μπαίνανε και εμείς βγάζαμε έτσι. Πήγε με μια σημαία το γκέι. Τι πάνε να πει δηλαδή, άντρες δεν θα μπουν λόγω. Σωστό, όχι, δεν σου λέω εγώ χώρας. Μπήκε ένας και λέει, α, εδώ είμαστε. Εδώ είσαι, τώρα θα σου πω που είσαι. Όχι, με χώρα, πήρε να πας τη σημαία στο Καρασκάκι της Τουρκίας, παράδειγμα. Ναι. Θα και εγώ ήταν μαζί με αυτή τη σημαία. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν θέλω να το πάμε και πιο πολύ. Ρε, μυρατική σημαία. Κάτσε ρε, το γαμημένο. Δεν θέλω να το πω, να το παρουσιάσω κι εγώ ότι είμαι ο πιο Έλληνας. Είμαι όπως όλοι σας. Ναι. Έτσι. Όλοι μας. Μη λες αν κι αυτούς. Τα 10 εκατομμύρια. Εκτός από αυτούς τους δύο και από αυτούς που ανεχτήκανε. Και πέρυσι παλιά θυμάμαι, θέλω να τα τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός για διεθνικά συνθήματα. Άκου το άλλη βρωμιά κάνατε. Να μην σας λέμε εμείς Βούλγαρους. Ναι, αλλά όταν σας φωνάζαν οι Αριανοί Τούρκους, το δεχόσασταν. Ε, το δεχόσασταν και δεν ήταν αντιεθνικό. Λοιπόν, πάει και αυτή η βρωμιά. Έχετε ξεφτυλιστεί. Ο Άκης άρχισε. Είστε η ντροπή των οπαδών. Έτσι άρχισε ο Άκης. Είστε η ντροπή της Ελλάδος. Εσείς εκεί στην Τούμπα είστε η ντροπή της Ελλάδος. Ξεφτυλισμένοι. Πέρυσι άλλο οι νόμιμοι στη λεωφόρο. Φέτος άλλο θέλετε να παρουσιάσετε. Και 10 χρόνια εμείς οι μαλάκες καθόμαστε και τρώγαμε πέτρες. Και είμαστε οι πρωταθλητές. Και πρέπει να το πρωτοδάκι. Έτσι. Μα τι λέτε τώρα. Κάτσε, μπειράσαν αυτά, ρε Μπάση. Για πέστε μου. Ποιος έχει δίκιο. Τι θέλετε τώρα. Ήρθα ο Ιβάν, πήγαν πέρυσι στην Αμερική και δεν χωρίσει η Ελλάδα στα δύο. Τι λέτε, ρε. Πρέπει να χωρίσω το Ροστόφ. Αλλά μας ξυλίσκει εκεί. Και αυγουλίσκει ματίσκει. Ματίσκει αυγουλίσκει θα γίνει. Ήρθες να κάνεις τον καμπόσο με την ανοχή της κυβέρνησης. Όχι την ανοχή. Την αβάντα ρε. Την αβάντα ρε και πώς το λένε. Λοιπόν. Πάμε σε γράμμη. Καλησπέρα, καλησπέρα Αγγί. Καλησπέρα. Από κυρία Ολυμπιακάρα. Ναι. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στην Μπουδάτσα από την Καθαριά. Θα ήθελα να μου πει πόσο ζυγίζουν τα χείλια του Μυραλάσσου. Σωστό. Άκου φίλε, ας πω εγώ, δεν έχει γίνει ακόμα η ζυγαριά γιατί τα κουβαλάει με καροτσάκι. Μπε, έχει γίνει ρε Άκη. Έχει γίνει στην πλαστικά. Ναι ρε Άκη, που πάνε τα λίκες. Ναι ρε Άκη. Εκεί που ζυγίζουν τις δαλίκες. Πάμε σε διάλειμμα και με... Το αγκόλ εκεί να μου βάλεις εκείνο τα... Εκεί καναπέ να... Τι λέει, είχαμε διάλειμμα, το καναπέ! Τι? Τι λέει, ρε. Τι λέει. Να πω κάτι εδώ για το βαπτισίμιο μου, το Θανάση, το γιο του Άκη. Να δώσουμε κάτι χαιρετισμάτα. Περίμενε, ρε. Να δώσουμε κάτι χαιρετισμάτα. Θα τους πούμε και τους χορηγούς. Περίμενε. Προηγείται ο Θανάσης. Τα οικογενειακά μας. Να πούμε και τα όλα, προηγούνται όλα. Ιεραρχία. Χαιρετισμούς από το Θανάση, στους δύο Σπύρους, φίλους του. Ένα Λάμπρο. Όχι, ο Λάμπρος, το ξέρω. Α, το ξέρεις. Και το site. Το site, όχι, είμαστε και ο Λάμπρος. Λοιπόν, ναι. Χαιρετίσματα και από μένα. Και πάμε στους χορηγούς, τους ευχαριστούμε πολύ όλους. Ναι, και να καλωσορίσουμε... το Ζαμπέλι.
Σκέτο. Έπιπλα ζαμπέλι. Ναι, πού είναι η κάρτα, ρε. Δεν μπορώ, ρε. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, φέρε από ένα άλλο επιπλοπείο. Δεν έχουμε. Μια καρέκλα, δείξε κάτι. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Δεν ξέρω αν παρουσιάσουμε τον άνθρωπο. Να τον άνθρωπο. Θα πέλει από το 1986. Ό,τι θέλετε. Καρέκλες για όλους τους χώρους, ακόμα και για καρεκλιές. Κάτσε ρε, τον ξέρω το παλικάρι. Γυρίσεις κάτι, δεν σπάνε δεκαλέ. Κάτσε ρε που σε πιάσανε τα δικά σου. Λοιπόν, θα μπαίνεις τη ζάκ, τέλος. Καλησπέρα. Ξέρεις ποια που έχεις φέρει. Δεν είναι ώρες καρέκλες. Εμπρός. Τι έγινε, όρθρος, εσπερινός. Απ' το... Τι τραβάει, ζωρί. Ρε φίλε, δεν είναι το ράδιο ντέρτι. Ναι. Ο ίδιος. Άλλος είναι, μωρέ. Όχι, ο ίδιος έβαζε τραγούδια όλος. Εμπρός. Για να μην... Εμπρός. Ναι, μ' ακούσα εκεί. Ακούμε. Ορίστε, ναι, εντάξει, μία. Ορίστε. Ο Άκης ακούει. Ο Άκης, ένα άτομο, εγώ, ναι. Έλα, Δημήτρης από Πειραιά εκεί. Γεια σου, Δημήτρη από τον Πειραιά. Και ο Τάκης είναι εδώ. Άσο, παιδί, ρε. Καταρχάς. Δεν θα σου τώρα για αυτό που λένε τον Τζουνόπουλο, όπως τον λένε αυτό. Ναι, δεν πειράζει, δεν κάτρω, πες το κάτρω. Θέλω πράγμα να σου πω. Ότι εκεί και ο Βασιλιάδης, ο παραπληρωτής, και έτσι λέει ότι το απόλυτο πρωτάθλημα φέτος, το είναι χορηγία από τη Λίγκα. Θέλω το σχολείο σου πάνω σε αυτό. Να σου πω. Καταρχήν, ο Βασιλιάδης θεωρώ ότι δεν το είπε εκ του πονηρού. Δηλαδή, είναι, όχι, είναι άδικο να... Τώρα που ήξερε ότι θα πάρει πάνω το πρωτάθλημα, αυτό είναι εκ του πονηρού. Όχι, βάσει βαθμολογίας. Έτσι, βάσει βαθμολογίας. Εντάξει, ας πάρω τον καλό το... Οι αγώνες, παιδιά, πρέπει να γίνονται μέσα στα γήπεδα, έτσι. Συμφωνούμε από εκεί. Το άλλο ποιο ήταν, τι ρώτησε το άλλο. Καλά, τι κάνετε, ρε, τέσσερα άτομα εδώ πέρα. Ω, κάτι, εμπρός. Το ξέχασα εγώ. Πάμε σε άλλη γραμμή, εμπρός. Δεν γίνεται δουλειά τώρα, έλα, πάμε, εμπρός. Τι κάνεις με τα κουμπιά εκεί πέρα, δώσεις κοπέρα. Ρε, άκη, έλα, ρε, άκη, τώρα, γάμε, άσε τα κουμπιά. Το πάμε, εμπρός. Εμπρός. Ή βλέπεις να είναι άνθρωπος. Εμπρός. Θα πάρει κανείς από τις οικίες τηλέφωνο. Τι ρώτησε. Εγώ είμαι. Όλα τα να, ο Παουτζής. Ναι, τι θες ρε. Άντε γεια ρε. Όχι ρε. Γεια σου ρε. Τα χάλασες. Σου άφησα πριν που υπέφερα, δηλαδή έβαλα το μυαλό μου ήρεμα να σκεφτώ να σ' αφήσω. Σ' άφησα. Είπες αυτά που είπες. Ο Σαββίδης πώς τα πες. Έτσι. Ξέχασες αυτά που έκανες στον Παναθηναϊκό πέρυσι. Άλλη περίπτωση. Εντάξει. Άλλη περίπτωση. Ναι, ήταν πιο πουστιά, δεν είχε πάθει τίποτα άλλο. Ναι. Ναι. Το βγάλατε και μαδαπερικό καροτσάκι. Ναι. Ενώ το δικό μας έκανε το κουβαλήσετε στον πάγκο. Ναι. Άκου τώρα. Του είχατε φορέσει και το αθερινό διχτό. Ναι. Αυτό που βάζουν οι γυναίκες για. Δεν είναι αθερινό διχτό. Τι είναι αυτό. Για αθερίνα. Δίχτυ. Στο κεφάλι. Τέλος πάντων. Καλτσοδέτα είναι αυτό. Πού έβαλε. Δεν έχεις πάντων. Να σου πω κάτι. Αμέσως στα φετίχ. Να σου πω. Παουτζή. Πήρες την πρώτη φορά, πήρες και τώρα. Τώρα θα πάρεις και θα μιλήσουμε. Τώρα θα πάρεις και θα μιλήσουμε. Τι έχει γίνει τώρα. Όχι, τώρα θα πάρει. Έφαγε την κόκκινη κάρτα, την ναι, κίτρινη. Ναι. Τώρα. Κόκκινη, ναι. Ναι, την κόκκινη. Τώρα θα δέχεις αυτά την αλήθεια. Πάρε να μιλήσουμε. Τώρα ίσως έχεις γίνει καλύτερος άνθρωπος. Πάρε τώρα να σε δούμε. Έλα να κάνουμε ένα τεστ. Εμπρός. Γεια σας. Γεια σου φίλε. Τι... Ποιος να είναι μωρέ. Την τηλεόραση κλείσε. Να μας ακούσει από το τηλέφωνο. Πού πήρες. Κινέζικα μιλέ. Πάμε. Πάμε σ' άλλη γραμμή. Πάμε σ' άλλη. Εμπρός. Έλα φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια. Βασίλης από Εγάλεο. Ναι. Ολυμπιακάρα, να σε ρωτήσω ρε Τάκη. Ναι. Η κοπέλα που έβγαλε φωτογραφίες, ποια ήτανε, που ανέβασε πρώτη το εσύ τρούπα. Δεν ξέρω ρε φίλε ποια η κοπέλα λες. Ανέβγε μια φωτογραφία, μια κοπέλα. Δεν ξέρω τρούπα. Φίλε, εδώ μιλάμε για Ολυμπιακό, καλό βράδυ. Ρε φίλε, τι είναι εδώ, το Night Story. Τι είναι μου λες τώρα, ποια είναι. Ξέρω εγώ, εκεί πέρα 10 ήρθανε και βγάζαμε φωτογράφιες. Πού να ξέρω εγώ τα ονόματά τους. Και εσύ τι είσαι, ασφαλίτης ή γκομενός της. Πήγαινε να την βρεις. Εμπρός.
Τι λέτε. Από εδώ θα βγάλεις την ανακάλυψη. Από το πρωί. Από το πρωί στον δρόμο. Ω, πέλε τον κόσμο. Τάκη, μία φορά να τι από όχι. Και με σένα και με σένα και με σένα και με. Ναι. Εμπρός. Τι γίνεται. Ακούτε. Σ' ακούμε, φίλε μου, βέβαια. Καλησπέρα, είμαι ο Κυριάκος Βασιλείου, με λένε. Ναι. Κυριάκο Βασιλείου. Τηλεφωνώ από Καματερό. Σας βλέπω πάρα πολύ, σας καμαρώνω. Ναι. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Υπάρχει ένας YouTuber που σας κράζει. Δεν πειράζει. Έχει βάλει τάκι μου σε ένα φέρετρο μέσα. Δεν πειράζει. Αργά και λίγο θα πεθάνω. Τι τώρα, τι αύριο, τι μεθαύριο. Εγώ ξέρω, άσε ρε. Τι έγινε τώρα. Δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Τι είναι αυτά τα μακάβρια τώρα. Τι έγινε ρε. Έχω δει τα πρωταθλήματα. Άκου για να ξέρετε όλοι σας. Πόσα είναι εδώ. Τέσσερα δεν είναι. Όταν πάω στα έξι θα φύγω. Εντάξει είμαστε. Εμπρός. Εμπρός ακούγομαι. Ναι. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα Άκη. Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα. Και την καλησπέρα μου σε όλους τους Ολυμπιακούς που βλέπουν την εκπομπή μας. Ωραία. Ναι, Αντώνης, είναι και... Ολυμπιακός από πλατεία Αττικής. Μπράβο. Είναι και αφανής ήρωες εδώ πίσω από τις κάμερες. Για πες. 35 λοιπόν, άτομα. Πολύ ωραία τα λέτε παιδιά, στην αρχή της εκπομπής, μπράβο. Εγώ απλά θα ήθελα να σταθώ και σε ένα άλλο περιστατικό που είδα σήμερα. Ναι. Σχετικά με μια φυλάδα του Βόλου, ξέρετε τώρα, με Ωμέγα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, που έγραφε στο εξώφυλλό της «Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα». Μάλιστα. Και εγώ απλά ήθελα να τους θυμίσω το περιστατικό με τον Αναστασίου μέσα στο Καραϊσκάκης. Που είχε πέσει τα ανάσκελα. Και με τον Κωνσταντίνο. Από ένα μπουκαλάκι νερό, τι είχε πάρει εκεί. Τίποτα. Όχι μπουκάλι. Και μπουκάλι δεν ήταν. Για μισή ώρα δεν είχε κάνει ηλιοθεραπεία. Μπουκάλι, άκου φίλε. Να θυμίσω λοιπόν στους Βάρτζελους. Όχι, όχι. Κάτσε, κάτσε. Και να μην λένε ούνα φάτσα, ούνα κάτσε, φάτσα. Κάτσε, κάτσε. Ένα λίγο. Οι Ολυμπιακοί δεν μοιάζουν με κανένα. Κάτσε λίγο, ρε. Είμαστε μόνοι μας και καλύτεροι. Κάτσε λίγο. Δεν ήταν μπουκάλι. Κύπελο νερό ήταν, ένα κύπελο, τα πλαστικά. Ναι, ένα. Άλλο το μπουκάλι. Όχι, έχει διαφορά. Λοιπόν, εγώ αυτό ήθελα να πω μόνο. Ωραία. Συνεχίστε παιδιά να τους τα λέτε έτσι όπως είναι. Θα συνεχίσουμε. Είναι μεγάλες κότες. Ζήτω Ολυμπιακός. Ζήτω Ολυμπιακός και το πρωτάθλημα το φετινό θα το γιορτάσουμε όσο κανένα άλλο. Θα δούμε. Εμείς είμαστε, εμείς θέλουμε να είμαστε εκεί κοντά. Αυτό, αφήστε τα πρωταθλήματα. Δεν είπαμε τίποτα. Δεν ακύρωσα τίποτα. Εμπρός. Να είμαστε κοντά στην κορυφή. Ναι. Εγώ το έχω πάρει. Εμπρός. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, ακούμε βέβαια. Χαίρετε. Ναι. Χρήστος. Από Θεσσαλονίκη. Ναι, πες. Είμαι ΠΑΟΚ. Ναι. Θέλω λίγο να ακούσει τη γνώμη σου για τα γεγονότα αυτές στον αγώνα. Μπράβο. Να ακούσει τη γνώμη μας. Όχι, άσε ρε, κάμα τα αφήσεις. Να ακούσεις. Ναι. Μην ασχολείς. Να πει. Ναι. Να πει άστο ρε. Ναι, τα γεγονότα θέλω να ακούσω. Ναι, πες. Να ακούσει λέει. Είναι αφιλεγόμενα όλα αυτά που συνέβησαν τα γεγονότα. Ναι. Είναι αφιλεγόμενα τα γεγονότα, θέλω να τα ακούσω γιατί τα συγκρίνουν με το γεγονός του λεωφόρου, με το περιστατικό. Ναι, για πες. Τι, ποιο είναι το αφιλεγόμενο, πες τα εσύ μόνος σου. Δεν νομίζω να συγκρίνεται εντάξει το γεγονός. Όχι ρε παιδί μου, πες μας τις διαφορές εσύ. Ορίστε. Εσύ αγόρι μου, πες τις διαφορές, μια που πήρες να μιλήσεις, πες τις διαφορές εσύ που βλέπεις από το ένα περιστατικό. Εγώ πιστεύω άλλο που κρατάει το κουτάκι της μπύρας. Ορίστε. Το χαρτάκι. Τα χαρτάκια επιτρέπονται έτσι κι αλλιώς. Εσύ μιλάμε λίγο πιο σιγά γιατί δεν σε καταλαβαίνουμε. Είτε σου δίνουμε βήμα. Πες τις διαφορές εσύ αργά και ευδιάκριτα να ακούσει και ο κόσμος να ακουστείς. Για πες, πού τη βρίσκεις. Ναι, λοιπόν, ναι. Εδώ πιστεύω ότι έχει τεράστια διαφορά ένα κουτάκι μπύρα. Άκου τώρα. Από ένα χαρτάκι. Μπράβο, συγγνώμη, έτσι. Ένα ρολόχαρτη ήταν μια κίνηση. Συγγνώμη, περίμενε. Ο Κότκα στο βίντεο το είδες, φίλε του Κότκα. Του Κότκα το βίντεο το είδες, βάλτε σε παρακαλώ πάλι. Κάτσε ρεάκι. Εντάξει, ένα λεπτό, εδώ θα μιλήσουμε. Εντάξει, το βάλουμε το βίντεο, είναι λύπη. Άκου αγόρι μου. Κάτσε να δεις τη διαφορά. Αυτά είναι, αυτοί οι συμψηφισμοί είναι του κόλλου που κάνετε. Περίμενε, γιατί δεν παίρνω σε αυτό το παιχνίδι εγώ. Καλά, λοιπόν, μην παίρνεις. Ένα λεπτό, παρακαλώ τσιγάρο και να το βάλεις στο βίντεο. Να πω εγώ κάτι και να φύγω. Λοιπόν, αυτή η ψηφι... ο λίγον έγκυος δεν υπάρχει. Έτσι. Δεν υπάρχει σε κανένα αγωνιστικό. Καταρχήν το κουτάκι που δεν πήρα ήταν άδειο. Ναι, δεν με. Κοίτα, Στάκη, δεν εξετάζεται. Όχι, ναι, δεν θα πει. Είναι γεμάτο, είπε γεμάτο. Θε από τη γνώμη μου να πάω να κάνω ένα τσιγάρο. Ναι, άκου, άκου, μεγάλε. Άκου, μεγάλε που τα έχετε μπερδέψει το ποδόσφαιρο με όλα τα άλλα. Οποιοδήποτε είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι εργαζόμενος. Είναι ποδοσφαιριστής, είναι προπονητής, έχει ένα συγκεκριμένο έργο. Και πρέπει να το κάνει απερίσπαστα. Το αν ήταν η πέτρα. Ναι. 50 γραμμάρια. Ή ήταν 100 γραμμάρια, ή αν ήταν μπετόβεργα, ή αν ήταν σιδερόβεργα, ή αν ήταν μαλαματίνα, ή αν ήταν Jack Daniels,
δεν έχει καμία σημασία. Στο γήπεδο μέσα, αγόρι μου που έχετε μάθει μόνο να πετάτε, έτσι, δεν πρέπει να πέφτει τίποτα. Αυτοί οι ψηφισμοί είναι αυτά που έχετε μάθει εσείς, τα λίγο έγκυος. Ότι δεν τον βρήκε ή τον βρήκε ή δεν τον βρήκε. Και η ηρωνία της Χριστιανίδη είναι ότι έχετε κάνει πολύ χειρότερα, έχετε κάνει εγκλήματα και δεν τα έχετε πληρώσει. Και θα πληρώσετε το ρολάκι, έτσι. Ωραία. Πες του, πάρ' λοιπόν, το ότι πήγε κανένα τσιγάρο. Λοιπόν, καλά σας είπε ο Άκης. Και αλλά μην ξεχνάς και τα 10 περασμένα χρόνια, πιο παλιά, που έχετε κάνει τα όργια, μπαίνατε μέσα, έφευγε ο διαιτητής και οι ομάδες πηγαίνανε στα αποδυτήρια, παρακαλάγατε τον Ολυμπιακό να ξαναγεί, ξαναέβγαινε για να μην τιμωρηθείτε. Ως πού θα πάει αυτό το βιολί? Για πες μου, ως πού θα πάει αυτό το βιολί? Δηλαδή πόσα χρόνια ο Ολυμπιακός να ανεχτεί αυτά τα πράγματα? Πόσα χρόνια που εσείς πέρυσι το Καραϊσκάκι σας πείραξε το πώς το λένε, ο καπνός από τα καπνογόνα. Θέλατε να διακοπεί το παιχνίδι, αν είναι δυνατόν, από τα καπνογόνα, όχι από τα καπνογόνα, ναι, από τον καπνό που τα βασάγαμε τα παιδιά στα χέρια, ούτε ένα δεν έπεσε μέσα, από τον καπνό, από το καπνογόνο, θέλατε να διακοπεί το παιχνίδι. Και πήγε ο Ήβιτς να φύγει και του λέει ο Σαββίδης, γύρω να πεις ρε Βλάκα, θα φάμε μείον 12. Και γι' αυτό ξαναγύρισε ο Βλάκας, ο Ήβιτς, που θα μου τα συγκρίνεις εσύ αυτά τα πράγματα. Για λέγε, ή έχεις φύγει? Έχεις φύγει από καιρό. Τι λέτε ρε? Για δες εδώ τι λέει ο δικός σου, που με βάση αυτού νου κάθεσαι και λες αυτά τα παραδείγματα. Δες εδώ τι λέει ο δικός σου. Τι λες ρε? Υπέστα του σκανδάλου. Ένα ρολό ταμιακής μηχανής. Κάναμε αυτοψία, το συγγίσαμε, είναι 338 γραμμάρια. Αφού έφυγε η κόλλα, δηλαδή απέκτησε αέρα, πιθανότατα να ήταν και περισσότερα. Αυτό λοιπόν έπαγε στο κεφάλι ο κύριος Αναστόπουλος, ο οποίος και μάτωσε. Όπως είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Όποιος λέει κάτι διαφορετικό, μπορούμε κάλλιστα να δοκιμάσουμε στο κεφάλι του. Ευχαριστώ. Έτσι γίνανε τα πράγματα. Και μην ξεχνάς αυτά που είπα και αυτά που είπε ο Άκης πριν και αυτά που σου λέω εγώ. Πέτρες, λωστούς, στα κόρνα μην χτυπήσει με κόρνερ. Με παιχταράδες που έχουν έρθει από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Όχι αν βαράει, πώς το λένε, κόρνερ, έτσι, ένας άσχετος δικός σου παίκτης. Πόσα χρόνια θα ανεχθεί ο Ολυμπιακός αυτά? Και πέρσι ο Ήβιτς, αναπηρικό καροτσάκι. Βρε, έτσι δεν έγινε. Βάσει δεδικασμένου τις βρωμιές. Α, και μετά κάνατε και τα άλλα πέρυσι. Θέλατε και μείον 6. Που σας λείπανε για να πάρετε το πρωτάθλημα. Δηλαδή, άμα ο Ολυμπιακός ήταν μείον συν 10 βαθμούς, θα δέχατε μείον 10 Ολυμπιακός. Το ραντεβού στον Πλατανιά κάτω, Προυτιωτόπουλος. Άσε, ρε, καθέστε και περάπουστε. Γίνεται μεγάλη ομάδα με σεβασμό. Ό,τι σας λέω εγώ. Εμπρός. Πάμε σαν τη γραμμή. Ναι. Ναι. Έλα να γίνει. Καλησπέρα. Γεια. Παναγιώτης από Σόλου. Γεια σου Παναγιώτη. Κυκλοφορεί ένα χαρτί στο Facebook. Τι? Που αναφέρει ότι δεν ήταν και καλά δηλωμένος ο προπονητής μας. Ήτανε φίλε, ήταν. Άσε να βγάλουν κι άλλα αυτοί ρε. Αυτοί θα πούνε ότι... Άκουσε με. Είναι ικανοί να πούνε οι παοκτζίδες ότι ο Ολυμπιακός δεν παρουσιάστηκε στο παιχνίδι. Τόσο ικανούς τους έχω. Σιγά ρε, θα πέσεις. Εμπρός. Έλα. Τα ακούς, μίλα. Τι γίνεται ρε, πού είστε εδώ, έγινε τη δουλειά. Τι έχει γενιτάκι μου. Τίποτα, μια χαρά. Έλα, εμπρός, θα μιλήσεις άλλος, έφυγε αυτός. Εδώ να πεις. Έλα, φίλε, έλα, καλησπέρα, έλα. Έλα, θα ακούς. Ναι, ακούω. Καλησπέρα από Κρήτη, από Χανιά είμαι, μάλλον με λέμε. Καλησπέρα. Ναι. Παναθηναϊκός είμαι. Ναι. Σε πήρα ρε να σου πω ότι κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους με αυτή την μπάλα που βλέπουμε. Ναι, μια χαρά την μπάλα που βλέπουμε, εσείς σε βάζετε λεφτά. Είναι ναι. Χρόνια φιλάθλος. Ναι. Βγαίνω, βλέπω τον Παναθηναϊκό, βλέπω, ναι. Βλέπω τον Ολυμπιακό. Ναι. Κάτι πρέπει να κάνετε. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Άκουσε με. Κάτσε ρε με τα γενικά. Πες για την ομάδα. Άκου, άκου φίλε. Όπαρε με. Όπαρε μεγάλε πατριώτη. Άκου τώρα. Τι να κάνουμε. Τι να φτιάξουμε γενικόλογα. Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Ολυμπιακός κάθεται κάνει επενδύ.
Τι να κάνουμε, κάτι πρέπει να κάνουν και οι άλλοι, να γίνει σαν τον Ολυμπιακό, να υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και όχι ένα πρωτάθλημα της πουστιάς, της ναδιουργίας, των υπουργών, των αθλητικών δικαστών, της αστυνομίας. Τι να κάνουμε, που τα λες. Τι να κάνουμε, να μιλάμε έτσι γενικά. Εδώ είναι μια εκπομπή του Ολυμπιακού που πρεσβεύει το νοικοκυριό και την πρόοδο. Όλοι οι άλλοι είναι στην πουστιά. Τι να κάνουμε. Πες. Εγώ νομίζω, είμαι της νόμης ότι κάτι πρέπει να κάνετε όλοι οι συμβουλίες. Πες αγόρι μου, τι να κάνουμε, πες εσύ. Πού θέλω πούς... να μπορούμε να πηγαίνουμε στο γήπεδο. Ναι, ρε, που... στο καρά. Άκου, μεγάλε. Άκου, μεγάλε. Μεγάλε. Ρε, εσύ, κάτσε λίγο. Ρε, πόσα χρόνια έχεις να πας στο γήπεδο. Την πλάκα μας που κάνουμε. Είναι ποια πλάκα μας να κάνουμε. Πήγε να πιέσει καμιά ρακή να κάνει την πλάκα σου. Λοιπόν, εσύ, άστα ρε, μεγάλε τώρα. Πάμε. Ρε φίλε, άστο τώρα, εσύ εδώ πήρε να ακουστεί μόνο. Πότε κάναμε πλάκα. Ακούτε να πότε είναι αυτά. Τι αστεία είναι αυτά που λένε. Ναι, κάνουμε πλάκα. Πού πήγε ο Ολυμπιακός στην Τούμπα με ξυλάκια στα πορτοκάλια, βαράγατε τον κόσμο όλο. Όχι, να το πω. Και γυναικόπαιδα. Ακού φίλε μου, στο Καραϊσκάκι. Πού τα έπαιρνε τα αυτά, ρε. Να τελειώσω. Το Καραϊσκάκι, για να μην λέμε καλά εκεί πέρα, επειδή είπε σαν Ολυμπιακό. Το Καραϊσκάκι, αγόρι μου, όποτε γουστάρει, πάρε και τα παιδιά σου, πάρε και ό,τι μου παιδί θέλει. Και βρέφο να πάρει το μευτήρι να το φέρει, δεν πρέπει να πάθει τίποτα. Είναι το πιο ήσυχο γήπεδο στην Ελλάδα και το πιο ασφαλέ γήπεδο και το πιο πολιτισμό που και θα συναντήσει και ποδοσφαιρικό πολιτισμό. Έτσι, χρόνια τώρα. Το τι κάνετε στα μπουρδέλα σα, τι κάνουν οι άλλοι. Δεν θέλω να σε χαρακτηρίσω γιατί μίλησε σαν ουδέτερο. Το τι κάνουν οι άλλοι, φίλε. Εγώ είμαι ουδέτερο. Ναι, εντάξει, δες τι κάνετε εσείς. Συνδεφόρο δεν πέρανε μέχρι πέρυσι, Ριάκη. Ναι, δείτε τα χάλια σας και μετά αναρωτηθείτε. Εμείς εντάξει είμαστε. Τι κάτι να κάνουμε. Άλλο που πάνε να τα βάλουν. Εμείς χαρά είμαστε. Όταν εδώ γίνονται, έχουν αλωνίσει, έχουμε ξεφτυλιστεί διεθνώς από τις συμπεριφορές των Παναθηναϊκών, των Παοτζίδων και των Αετζίδων. Και εδώ και καμιά δεκαετία χρόνια τώρα οι Ολυμπιακοί δεν κάνουν τίποτα, είναι τύπικη υπογραμμή και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και μου τα βάζετε όλα σε ένα τσουβάλι. Τι να κάνουμε, ρε. Να πάμε να κάνετε εσείς. Τι να κάνουμε, εμείς. Άρχισε πρώτα από τη λεωφόρο, μετά πήγαινε στο ΟΑΚΑ να μην βάζετε μέσα τα ροβόλα. Αροβόλα βάζατε μέσα. Άσε, ρε, που θα πεις εμείς τι να κάνουμε. Εμείς τα έχουμε κάνει όλα. Πήγαινε εκεί στη λεωφόρο που μόλις λέγανε τι είναι αυτά που βλέπαμε τον Εδένανε. Μπορεί να τις έχεις πάει και εσύ από κανένα οργανωμένο. Έτσι. Καλησπέρα. Άσε αυτά τα τι να κάνουμε. Ναι. Σε έπιασε όπως παλιά. Ναι. Γιατί πήγαμε ποτέ. Κάνω στα δύο. Φιλαράκια όλοι μαζί στη λεωφόρο. Τι λέτε. Ρε. Όπως παλιά. Τι είναι αυτά, ρε. Όπως κάτι παλέμα έχει παίξει στο Ολυμπιακό Παναγιώτο λένε όπως παλιά. Και είχαν κάψει τη λεωφόρο. Όλοι παλιά. Είχαν κάψει τη λεωφόρο. Είχαν μπει μέσα και είχαν κάψει το λεωφόρο. Τι παλιά. Που πέσα στη δέριζο μπάσκα αυτή. Όπως παλιά, πήγαιναμε όπως παλιά. Αγκαλιασμένοι και τότε κοντά το πρωτοκόλλο. Αυτό το παίξε παλιά να είναι καλό. Αυτό τα έχω και με κάποιους παίκτες στο Ολυμπιακό. Όχι ρε. Τα έχω κάποιους παίκτες στο Ολυμπιακό, γιατί εγώ έχω δει και από το 70 και μετά άλλα πράγματα. Ρε Τάκη, όλοι οι παλιά. Άσε ρε, αν πείτε παλιά, πηγαίνατε αγκαλιές, πηγαίνατε. Όταν ακούτε παλιά, ίσον ψέμα. Παλιά, άμα ακούτε παλιά, ψέμα. Τι παλιά, ό,τι δεν αποδεικνύεται δηλαδή, παλιά ναι. Ή ταχιά. Ναι. Άσε ρε το πείμα τώρα εδώ πέρα. Εμπρός. Πάντα φάπες παίζανε. Εμπρός. Πώς άμως, επέρα και προηγουμένως. Ναι, για πες, έπεσε γραμμή, για πες. Απλά έπεσε γραμμή, δεν σ' άκουγα καλά. Ναι. Δεν σ' άκουσα τι μου είπες. Δεν πειράζει, για λέγε. Τα πες εσύ. Σου είπε ότι το χαρτί που κυκλοφορεί στο Facebook, τα πάω και το κυκλοφορώ. Που λένε ότι και καλά δεν το δείχνει. Έλα, μεταφέρε τώρα και τις μαλακές. Δεν πειράζει, τι θα κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε ρε τώρα. Ρε, τι έγινε ρε. Όχι, δεν πειράξε, δεν με πειράξε εμένα. Είναι και σε, έχει κι άλλο ένα που είναι σε ένα θρόνο. Τι έγινε. Ωραία, τι να σχολιάσουμε. Δεν με νοιάζει ρε τι λένε. Είναι κι άλλο ένα που είναι σε μια γκαμίλα πάνω. Τι να σχολιάσουμε. Ωραία. Τι να σχολιάσουμε ρε φίλε τώρα, δηλαδή τι είναι τα τοπία. Ένα καλό βράδυ φιλαράκο. Κάτσε ρε φίλε τώρα εδώ πέρα. Σε πιάσε ο πόνος που είμαι στο φέρετρο. Σοπα ρε. Μην ξοδευτείς για τον Στεφάνη, δεν θέλω ρε Στεφάνη. Το χαμόγελο του παιδιού. Και μια που είπα χαμόγελο του παιδιού, το χαμόγελο του παιδιού πληρώνει έμφυα. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, του Σαββίδη δεν πληρώνει. Έτσι να τα λέμε όλα κι αυτά. Η κυβέρνηση που είναι. Δε... Το ξέρεις αυτό. Όχι, τα οικονομικά που έλεγα πριν εγώ για το ΒΑΠ. Ναι, εντάξει, άλλο τώρα. Εσύ έλεγε για τη ΔΕΗ και για τα κοινόχρηστα και δεν πλήρωσε. Εδώ τώρα λέμε έχουμε κάνει παγκελιό. Ναι, ρε. Αυτά που χάρισε η κυβέρνηση στο Σάμι. Ναι. Ναι. Ολόκληρο λιμάνι. Τι. Εδώ έχει ένα σπίτι 70 εναγωνικά και σου παίρνει 3 εκατοστά έφυγα. Το λιμάνι τη Αλήξη, έχει δει πόσο είναι. Όχι.
Και 10.000 ευρώ. Ωραία, και τι θα κάνουμε. Δεν πληρώνω. Να πληρώσουν. Να πληρώσει. Ποιο αυτό. Ποιο αυτό. Ναι, καλά, περίμενε. Ωραία, άσε εδώ κλείνει τα τσιγάρα. Κάνε πώ το λένε, το αθρεμπόριο. Θα πληρώσουν αυτοί. Άλλοι με τον λαό που τα πληρώνει. Το χαμόγελο του παιδιού πληρώνει. Καλησπέρα. Ναι, είναι σοβαρό ίδρυμα. Εμπρός. Ορίστε, φίλε μου. Τι έγινε τώρα. Πάμε σε άλλη γραμμή. Όχι, κάτσε λέει. Όχι, γιατί είπε άλλος και είχαν... Α, είχατε συνομιλίες από μέσα. Πάμε. Από την κουζίνα, σου λέγε άλλος να πεις. Ναι. Πάρε. Εδώ ακούγεται πάντα. Να ξέρετε, σας παρακολουθούμε από τον δορυφόρο πρωτού σας κάνουμε να μιλήσετε. Για πες. Εμπρός. Δημήτρης από Κορδάλλο, παιδιά. Ναι. Δικός μας είναι το παιδί αυτό. Ναι, από πού τι είναι, ο ανώμαλος να είμαι από Κορδάλλο, Ολυμπιακός. Σωστό. Απ' τη φωνή σε κατάλαβα. Το ρολό. Το ρολό ήταν ρολό Κοτόπουλο, παιδιά. Και το πέταξε ο Ντομή. Για να μην φτάσει ο Πάο για τα αθλήματα. Α, την Ντομή. Ο Ντομή το πέταξε. Ναι, που έχει δύο. Ναι, όχι τρία. Τρία και τρία. Τρία και Ντομή. Τον άλλη πότε το φτάσουν οι παουτσίδες. Λοιπόν, μια πόλη, μια ιστορία, μια σαλάτα, μια φέτα, μια τζατζίκι που τους γράφανε και οι Αριανοί. Τον Άρη δεν θα τον φτάσετε ποτέ. Τι είπε μουρά. Αλλά έχω όμως κάτι να σας πω. Δεν βλέπω να σας φτάνει ούτε η Λάρισα. Θα μείνετε μόνο... Μην έχετε φόβο. Ακούστε άλλο. Από τη Λάρισα μην έχετε φόβο. Δηλαδή με λίγα λόγια. Μένει ο καθένας στη θέση που είναι. Εμείς πρωταβλητές. Ένα, δύο, τρία και εμείς 45. 45 εμείς. Εμπρός. Έλα, Δημήτρη μου πήρε απαλή, έλα και συγγραφή πριν. Δεν πειράζει, έλα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Να σου πω το σχόλιο μου για τον Βασιλιά, εντάξει, το άκουσα κάτι άλλο τώρα. Βγήκε ο Σαββίδης εσύ στο Instagram και έλεγε μετά τα έκτροπα λέει στην Τούμπα θα αποσύρουμε λέει από τη Super League που κάναμε λέει τη δωρεά αυτή την προσφορά. Αφού δεν έχει πληρώσει. Αφού δεν έχει πληρώσει. Τι να πληρώσει. Δεν έχει πληρώσει τίποτα, δεν έχει δώσει τα λεφτά. Τι αποσύρεται. Αλλού τα έχει δώσει. Ρε εσύ, τι είναι, και κάτι άλλο με έχεις ρωτήσει πριν, γι' αυτό ή γι' αυτό. Γι' αυτό μάλλον. Ναι. Το παλικάρι αυτό. Γι' αυτό ήταν, για το ναι, άκου, δεν πειράζει. Καλά που πήρες και το θυμηθήκαμε, γιατί εδώ τίποτα. Και εμείς σας πληρώνουμε. Άκου ο κόσμος. Πες, απάντησε τώρα. Λοιπόν, δεν έχει δώσει τίποτα, φίλε, από τα λεφτά αυτά. Ακόμα και πέρυσι. Τα χρωστάει τα περισσινά και φετινά δεν έχει δώσει τίποτα. Από όσο ξέρω. Τώρα περιμένει το τρίτο καράβι να κάνει δουλειά, να πάρει ίσφαιρα. Εν τω μεταξύ είχαμε και κάτι ατυχίες. Έτσι να ξέρει, δηλαδή πήγανε και του πιάσανε του μαλάκες του ναυτικού εκεί στην Κρήτη. Πήγανε και του πιάσανε του μαλάκες. Είχαμε κάτι Αιγύπτιους εκεί, κάτι καλά παιδιά. Κάτι καλά παιδιά, κάτι τέτοια. Και πιάσανε το βαπόρι εκεί πέρα, το έχουν εκεί πέρα το βαπόρι. Μόλις φύγουν αυτά τα τσιγάρα, θα πληρωθεί και πολλά λεφτά. Όλα και σιρωτές και ξεσύρωτες. Θα γίνει. Και κάτι τελευταίο. Είπε ένα φιλαράκι μου από τη Σαλαμίνα, ο ΠΑΟΚ θα είναι η μόνη ομάδα στην ιστορία που θα χάσει στημένο πρωτάθλημα. Το είπα προηγουμένως, ρε, ποια Σαλαμίνα. Το είπε και εδώ live το πάμε, ποια Σαλαμίνα. Και καλά και Σαλαμίνα. Σημαία και όλα. Λοιπόν. Τα λέμε, σε βέβαια. Γεια σου, καλά, φιλαράκι μου. Λοιπόν, DJ, το μεγαλύτερο DJ όλων των εποχών. Ναι, ο Βασίλης, ο Μανιάτης. Ναι, ο Κορώνας. DJ Crown. Έχει πάει Γερμανία και έχουν φύγει από Βέλγιο για να πάνε. Με τα πόδια. Για να το ακούσουν. Ναι, τα άμα είχανε. Γονατιστή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Θα έρθει η Παρασκευή στο ΑΚΑ Μωρικότητα στο μπάσκετ. Τι θα κάνουμε? Στο ΑΚΑ. Αφού δεν παίρνουμε, Μωρί. Ρε, κότητα, τίποτα, ρε. Όχι, θα ακούσει. Σε παρακαλώ. Όχι, δεν σου λέω, ρε. Δεν σου λέω. Πες, τι. Πάμε σε έναν άλλο. Αν θα πάμε στο μπάσκετ που δεν παίρνουμε εισιτήρια. Για να δεις τι μαλάκας είναι. Πάμε σε έναν άλλο που θες να απαντήσεις αυτό. Ωραίο πρόεδρος θα πάει που είναι δικό του. Κλείσαμε αυτό. Έλα. Λοιπόν. Τι έκανε, μπρος. Τι έμπρος πάλι λέει ο στρατός. Τι έχουμε, άλλη μια γραμμή λέει. Κάτσε ρε. Κανόνισε να είναι κανείς έτσι να μας μαγαρίσει. Θέλω να δω. Πάμε να δούμε. Έλα ρε φίλε να δούμε τι είσαι κι εσύ. Καλησπέρα. Να το, μια χαρά παιδί, εντάξει, έλα. Τι κάνουμε, από Πειραιά τηλεφωνώ. Ναι. Όχι, ύποπτος. Πάμε, να το δούμε. Πού στον Πειραιά. Κάτσε ρε, πού στον Πειραιά ρε. Κάτσε, περίμενε. Πού στον Πειραιά. Θα έχουμε και τεστ. Είναι, άκου τώρα, δεις πώς γίνεται, πώς βγαίνεις από ένα αεροπλάνο και σου κάνουν τελενιακή ένα τσιμπιτό. Ο τσιμπιτός είσαι εσύ. Έχουμε τεστ. Πού στον Πειραιά. Λέγε Πειραιά. Λέγε μια την οδόρο που μένει. Σου πρόκειται το νούμερο. Είναι μεγάλη δρόμη, δεν σε βρούμε. Πού στον Πειραιά. Πουθενά. Έφυγες αγόρι μου, γεια σου.
Έφυγες. Αυτό το τεστ είναι, πώς το είπες. Τελωνιακό. Καλησπέρα. Πάλι καλησπέρα. Τι καλησπέρα, ρε, ξαναγωτή. Τι καλησπέρα, ρε, ξημέρωσε. Λοιπόν, βραδιά. Καλησπέρα για το βράδυ. Ναι, βραδιά σήμερα, βραδιά. Πρωί, καλοκαίρι, βγαίνει ο ήλιος, καλημέρα. Άσε τις μπλάκες που λένε κάποιοι. Ναι, από το μεσημέρι, καλησπέρα. Στις 12.30 ώρα, λέει καλημέρα. Ναι, και ο ήλιος δάλα. Έχουμε βγει για βόλτα. Όχι, και έχουμε... Όχι, 12.30 ώρα το βράδυ. Κάποιος μιλάει όνομα, μου λέει καλημέρα. Και πάμε βόλτα. Τελείωσε, φύγαμε. Τι καλημέρα. Σαν βγήκαμε. Το πρωί όταν ξημερώνει, καλημέρα. Τώρα είναι βράδυ. Έχετε τι πως είναι καλημέρα, όταν ξημερώνει. Άντε με το στόμα είπαμε καλημέρα. Έχουμε τραβήξει κάτι πρωινά, κάτι καλοπορίες. Καλό βράδυ. Έτσι είναι οι καλημέρες, καλό βράδυ.